Από φέτος, μάλλον από πέρσι, έχει ξεκινήσει η εντολή από το Υπουργείο να γίνονται και δύο εκθέσεις παράλληλα με την κατάθεση του προϋπολογισμού. Η μία έκθεση έχει να κάνει με την εξωστρέφεια και το πώς μπορεί το επιμελητήριο να έχει περισσότερη εξωστρέφεια, και το δεύτερο είναι οι ανταποδοτικές υπηρεσίες. Ο περσινός προϋπολογισμός, μπορώ να σας πω ότι δεν ήταν ακριβώς, εν πάση περιπτώσει, αυτός που θα έπρεπε να είναι, και το λέω με τη λογική της ρεαλιστικότητας. Ο φετινός λοιπόν προϋπολογισμός είναι πολύ πιο ρεαλιστικός. Έχουμε εστιαστεί περισσότερο στην εξωστρέφεια των μελών μας και το πώς ουσιαστικά θα μπορέσουμε να δείξουμε καλύτερα τα χιώτικα προϊόντα, το οποίο και αυτός είναι, είναι ο σημαντικότερος στόχος, και γενικότερα του προορισμού χείου. Οπότε ο φετινός προϋπολογισμός είναι πολύ πιο ρεαλιστικός. Θεωρούμε ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις στους κωδικούς που πρέπει να γίνουν, που είδαμε από τον περσινό προϋπολογισμό ότι είχαμε βγει εμπασπεριώσει εκτός, και γενικότερα είμαστε πάρα πολύ φιδωλοί στις προβλέψεις όσον αφορά το θέμα των εσόδων, γιατί όπως καταλαβαίνετε η καιρή είναι δύσκολη και κρατάμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Ο προϋπολογισμός είχε κινηθεί στις 500.000 ευρώ περίπου, φέτος θα κινηθεί, αν θυμάμαι καλά, στις 378. Από τα περσινά 500, σκεφτείτε ότι ο κύκλος εργασιών έφτασε στις 250-260.000 ευρώ. Φέτος με 360, φιλοδοξούμε ότι θα φτάσουμε 370, θα φτάσουμε περίπου σε αυτά τα νούμερα, 360-370.000 ευρώ. Mm-hmm. Υπάρχουν προγράμματα στα οποία στοχεύει το επιμελητήριο προκειμένου να έχει πόρους? Βεβαίως. Συμμετέχουμε ήδη σε ένα Interreg Ελλάδα-Κύπρος, το οποίο φέτος φιλοδοξούμε ότι θα έχουμε κάποιους πόρους από αυτά τα προγράμματα, και πιστεύουμε ότι μέσα στο 2019 θα μπούμε και σε δύο νέα προγράμματα. Το ένα έχει να κάνει με σεμιναριακή κατάρτιση των μελών μας, και το άλλο θα έχει να κάνει με εξωστρέφεια και συμμετοχή και εκπαίδευση σε social media και σε ίντερνετικό marketing. Mm-hmm. Όσον αφορά τις εισφορές, εκεί τι γίνεται με τα μέλη σας? Μπορώ να πω ότι το 2018 για μας ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά εισπρακτικά. Ήταν η πρώτη χρονιά που και από τα μέλη μας και τα μέλη μας μεταφέρθηκε αυτό, ότι υπήρχε μια ενημέρωση από το επιμελητήριο για το ποιες είναι οι οφειλές και παρελθυσών ετών, αλλά και μέχρι το 2017, το οποίο αυτό άρεσε σε πάρα πολλούς, γιατί πραγματικά ξέραν τι τους γίνεται. Πιστεύουμε, ναι, ότι είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Θεωρούμε ότι θα είναι και φέτος μια καλή χρονιά, και το 2019.